σου! Γεια σου, πώς σε λένε? Με λένε Νικόλας Μιχαήλ. Νικόλας Μιχαήλ, μάλιστα. Νικόλα Μιχαήλ, μήπως είσαι από την Κύπρο? Ναι. Τι ωραία, και από ποια πόλη? Από την Πάφο. Από την Πάφο. Και τι θα παρουσιάσεις? Θα παρουσιάσω ένα hip hop χορών. Όπα, με σακάκι και γραφάτα κιόλας. Για να σε δούμε λοιπόν. Ναι. That's what. Λαχάνιασε το παιδί, ίδρωσε. Wow, μπράβο. Λοιπόν, αυτό με ποιον το δούλεψες? Συγγνώμη. Αυτό το χορευτικό και τα τραγούδια, ποιος τα διάλεξε, με ποιον το δούλεψες? Η κυρία μου, η Σαρλίν. Με τη Σαρλίν κάνετε το χορό? Ναι. Και από πόσο χρόνο κάνεις μαθήματα χορού? Πέντε. Από πέντε. Δηλαδή είσαι τώρα 7, είπαμε, ή 8. Είμαι 10 χρόνων τώρα. Νικόλα, εκτός από hip hop, τι άλλο χορεύεις, ή το hip hop είναι αυτό που αγαπάς πάρα πολύ? Κάνω lyrical, modern, ballet, κλακέτες, music theater. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω κι εγώ σακάκι. Θα μας βάλετε μουσική? Βάλτε άλλη μία. Τι θα χορέψουμε, freestyle? You don't want this. Get out of here. Εγώ δεν το πατάω. Θα ξέρεις, θα συνεχίσεις. Μην πειράξετε το κουμπί μου. Θέλω να τον δω. Μπράβο Γιώργο, έχεις ταλέντο. Μαζί, Νικόλα.
σπασές. Πάτα το. Το σπασές. Θέλω αυτό. Oh. Να σας πω κάτι. Θέλω, Νικόλα, να μου πεις. Αυτό αναρωτιόμασταν. Τι σκεφτόσουν τόση ώρα που έβλεπες τον Γιώργο να κάνει κολοτού. Πες την αλήθεια. Τι περνάει από το μυαλό σου τώρα. Ήταν αχρήστος. Θέλω να πεις. Τι. Τελειός. Ήταν άχρηστος. Τελειός. Ούτε λίγο. Στην αρχή δεν τα πήγαινα καλά. Λίγο. Σε ψάρωσα στην αρχή όμως. Να πάω να κάτσω. Ναι. Να ξέρεις ότι μπορεί ο Νικόλας να μη σου έδωσε την έγκρισή του, αλλά και μόνο που ανέβεις, χόρεψες με τέτοια χορευταρά, ναι. Έχεις my respect. Έχεις ανέβει. Thank you. Έχεις my respect. Παιδιά, ειλικρινά το χάλασα. Αλήθεια σας το λέω. Το ρίμαξες. Απλά ήθελα να πω ότι ανοίξει τον Νικόλα. Έτσι, υπάρχουν πολύ χειρότερα, έτσι. Αυτό ήθελα να δείξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Νικόλα. Γιώργος Γιαννός. Νικόλα, το έχεις. Έχεις, δηλαδή, τον τρόπο να μεταφέρεις το πάθος σου στον άλλο. Εμένα μου άρεσε αυτό που είδα. Με διασκέδασε, δηλαδή, την ώρα που χόρευες, εγώ περνούσα καλά. Μου άρεσε αυτό εδώ. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με εμένα και θα σου πω ναι, έχεις ψήφο μου. Εγώ θέλω να σε ξαναδώ να χορεύεις. Και δεν με νοιάζει που θα χορέψεις. Ξέρω ότι θα το κάνεις καλά. Μαρία. Πιστεύω ότι έχεις πάρα πολύ ταλέντο. Μπορείς να χορέψεις πάρα πολύ καλά. Έχω έναν ενδυασμό ότι χρειάζεται να οριμάσεις. Και αν σου πω τώρα το ναι, δεν θα είσαι τόσο ανταγωνιστικός όσο να δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό. Γι' αυτό θα σου πω όχι και σε περιμένω σύντομα, γιατί έχεις ταλέντο, έχεις όρεξη, έχεις δύναμη, δουλεύεις πολύ. Ναι. Και ξέρω ότι θα έρθεις και θα είσαι σούπερ. Νικόλα, όπως κατάλαβες, την τελική απόφαση για το αν θα περάσεις ή όχι, την έχεις στα χέρια του ο άχρηστος. Για να ξέρεις πώς πρέπει να μιλάς. Και εσύ τον είπες άχρηστο. Και ποιον θα βρεις μπροστά σου.